Αυτό που κυριάρχησε χθες ήταν η έλευση του Ραφάλ, το είπαμε και λίγο νωρίτερα. Τι σημαίνει Ραφάλ, το ψάξε χθες. Τι σημαίνει. Πνοή ανέμου. Α, ωραίο, ε. Ε, καλό. Πνοή ανέμου. Πολύ ωραίο. Το ανέο το ονόμασαν οι Γάλλοι. Έξι μας ήρθανε. Ναι, έξι, τα πρώτα έξι ήρθανε και μέσα στο 23 θα έρθουν συνολικά, θα είμαστε πάνω από 24. Σκεπάζουν τον ουρανό της, του Αιγαίου, την νοτιοανατολικής Μεσογείου, θα φτάνουν και μέχρι την Κύπρο στο κάτω-κάτω. Κύριε Σταμάτη, που μας στέλνετε το μήνυμα, εμείς νωρίτερα είπαμε, δεν το είδατε γιατί ξυπνήσατε μάλλον αργά και μας στείλατε το μήνυμα, για όλη αυτή την εκμετάλλευση που προσπάθησε να γίνει με το σποτ της Νέας Δημοκρατίας που προκάλεσε και την πολιτική αντιπαράθεση. Πάμε να δούμε το βίντεο που τα περιέχει όλα μέσα και τις δηλώσεις και την αψίδα. Ναι, όλα αυτά. Γεράκι Ρεντ, καλωσορίσατε στο σπίτι σας. Καλές προσγειώσεις, πάντα με ασφάλεια. Γεράκι Ρεντ ήταν άγραφο, πείτε. Σήμερα στις 10 ανατολικά 2.000 πόδια οδηγίες για τη σχολιά μας. Γεράκι Ρεντ, καλωσορίσατε στο σπίτι σας. Καλές προσγειώσεις, πάντα με ασφάλεια. Αναφέρατε άνωθεν, διάδρομος σε χρήση, 28 κεντρικός, 1032. Τα Ανάγρα, τα νέα γενάκια προσεγγίζουν την 332 και ανοίγουν τα φτερά τους. Ελλάδα, θα φανούμε αντάξει των προσδοκιών σου. Η 332 μοίρα πετά στο μέλλον. Η 19η Ιανουαρίου θα μείνει χαραγμένη στην ιστορία ως η ημέρα που τα 6 πρώτα από τα συνολικά 24 μαχητικά Ραφάλ προσγειώθηκαν εδώ στη φωλιά του Συντανάγρα, στέλνοντας ένα πανίσχυρο μήνυμα αποτροπής στο Αιγαίο. 1-1 τα νέα γεράκια προσεγγίζουν τον διάδρομο προσγείωσης στην Τανάγρα και περνώντας μέσα από την καθιερωμένη για τελετές αυτού του είδους υδάτινη αψίδα, παρατάσσονται στην πίστα της 332 μοίρας παντός καιρού γεράκι. Ο ήχος στην πίστα εκοφαντικός από τους κινητήρες. Τα μάτια καρφώνονται στους υπτάμενους, οι φιγούρες τους ξεκάθαρες μέσα από την καλύτρα. Η ελληνική σημαία σε ένα μαχητικό κέντριζε τα βλέμματα. Ήρθε η ώρα να σβήσουν οι κινητήρες και να ξεκινήσει η τελετή που αποτελεί παράλληλα και ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς την Άγκυρα. Στον 21ο αιώνα, άλλωστε, δεν έχουν θέση ούτε η προφανής παραχάραξη της ιστορίας και της γεωγραφίας, ούτε τα αυθαίρετα και απειλητικά πυροτεχνήματα. Πολύ περισσότερο όταν εκπέμπονται από γειτονικά κράτη. Σε όλα αυτά απαντούν το διεθνές δίκαιο και η εθνική μας εγρήγορση. Ιστορική μεγάλη μέρα για την πατρίδα, για τις ένοπλες δυνάμεις, για την πολεμική αεροπορία, αλλά και για την 114 πτέρυγα μάχης εδώ στην Τανάγρα. Το κόστος για τα πρώτα 18 Ραφάλ φτάνει στα 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ τα 6 νέα που θα βαφτούν στα ελληνικά χρώματα θα κοστίσουν 1,07 δισεκατομμύρια ευρώ. Άποψή μου είναι ότι το καλύτερο αεροπλάνο είναι αυτό που έχει τον καλύτερο πιλότο, σε συνδυασμό με τα όπλα τα οποία φέρει, τα οποία είναι ιδιαίτερα και ό,τι πιο καινούργιο υπάρχει. Νομίζω ότι είναι σίγουρο θα κάνει τη διαφορά στο Αιγαίο. Οι Γάλλοι μιλούν με κολακευτικά λόγια για τους Έλληνες της πολεμικής αεροπορίας. Greece and France are united by a centuries long friendship. Our people share the same values. Τα 6-7 αεροπλάνα μπορούν να αποκλείσουν το Αιγαίο από τη Λίμνο μέχρι το Καστελόριζο. Στις 12 και 4 τα πρώτα 6 μαχητικά που φτάνουν στην Ελλάδα πέρασαν πάνω από την Ακρόπολη. Ο Νίκος Δένδιας και ο Κύπριος ομόλογός του τα χαιρετούν. Η αγορά των, και η απόφαση για αγορά των 24 Ραφάλ θα έλεγα ήταν must. Στην Τουρκία η πρώτη αντίδραση έρχεται υπό τη μορφή άσκησης, έρευνας και διάσωσης νοτίως του Καστελορίζου την Πέμπτη. Μάλιστα, μας στέλνετε πολλά μηνύματα, αυτό που λέγαμε και πριν. Τώρα έπρεπε, λέει, να γίνουν τόσα έξοδα για τα Ραφάλ την ώρα που τα νοσοκομεία, ξέρω εγώ, δίνουν μάχη. Και τα Ραφάλ χρειάζονται για την άμυνα, την εθνική μας άμυνα, και τα νοσοκομεία χρειάζονται. Όλα χρειάζονται. Λάτε, παιδιά, αυτό, βγαίνουμε αυτό από τα μνημόνια τώρα, βγαίνουμε από τον κορονοϊό, μην γκρινιάζουμε. Θα δοθούν και λεφτά και για την υγεία. Καλά να είμαστε να δουλεύουμε όλοι εμείς οι Έλληνες φορολογούμενοι να τα κάνουμε. Όλα αυτά ανήκουν στην εθνική άμυνα. Ναι, να τα πληρώνουμε. Γιατί, να σου πω και κάτι. Πάντως το σποτ ήταν φάουλ. Εντάξει, το σποτ ήταν. Συμφωνούμε. Το ξέρεις αυτό ποιο είναι. Μη φάουλ, γιου φάουλ. Το ξέρεις. Βρέθηκε ένας φωστήρας εκεί και στο σποτ της Νέας Δημοκρατίας, στο σποτ για τα Ραφάλ, έβαλε και το σήμα της Νέας Δημοκρατίας. Δεν είναι της Νέας Δημοκρατίας τα Ραφάλ, είναι όλο του ελληνικού λαού. Κανενός κόμματος δεν είναι. Εμείς τα πληρώνουμε από το ιστέρημά μας. Και από ένα σημείο και μετά, καλά να είμαστε, να πηγαίνει καλά η οικονομία, να υπάρχουν χρήματα, να δοθούν και στην εκπαίδευση και στα νοσοκομεία. Τώρα, πάμε να αλλάξουμε κλίμα.